θα θέλαμε να είχαμε ένα ρομποτάκι στο σπίτι μας, γιατί είναι πολύ καλό για την απασχόληση των παιδιών. Να μας κάνει τις δουλειές, να πλένει τα πιάτα, να κάνει τις εργασίες μας. Ναι. Να με ξυπνάει το πρωί για το σχολείο. Ναι, όλες τις αγκαρίες που έχω να κάνει εγώ, να τις κάνει αυτό. Για να με βοηθάει στα μαθήματα και να καθαρίζει το δωμάτιό μου. Έτσι φαντάζονται τη ζωή τους με ένα ρομπότ στο σπίτι τα παιδιά που συμμετέχουν στο ένα το μαθητικό συνέδριο πληροφορικής. Το ρομπότ θα μου έλυνε τα μαθήματα, θα μου σέρβιρε χυμό, φαγητό. Θα μοιραζόσουν τις σκέψεις σου, τα προβλήματά σου, τις χαρές σου. Ναι. Θα περίμενες απάντηση. Ναι, αλλά το ρομπότ δεν έχει συνέστημα, έχει. Όχι, αλλά αυτό σημαίνει πως εγώ θα μπορούσα να το τα πω, θα ξεσκάω. Οι μικροί μαθητές του Δημοτικού, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, παρουσίασαν τα επιτεύγματά τους. Κάναμε ένα αυτόματο στιβάκτη ντόμινο. Στείνει τα ντόμινο και εμείς έχουμε τη χαρά να τα ρίξουμε, αν και μπορεί και το ρομπότ να τα ρίξει μόνο του. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όλο αυτό? Είμαστε κατηγορία Δημοτικού, 5η Δημοτικού είναι όλα τα παιδιά, οπότε είμαστε προσαρμοζόμενοι σε αυτή την κατηγορία, αλλά πάντα μαθαίνουμε με την ενασχόληση με τη ρομποτική. Δύο βυζαντινούς πολιορκητικούς μηχανισμούς κατασκεύασαν οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κυλικής, με στόχο να πολιορκήσουν το κάστρο του Πλαταμόνα. Δείχνουμε πώς ήταν η πολιορκία στη Μεσοβυζαντινή και στη Ροβυζαντινή περιοχή, στη εποχή. Ουσιαστικά εξοικειώθηκαν με τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, ακόμα και τη γλώσσα, με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι με έναν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ένας καινοτόμος τρόπος διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων και μέσα από τη διδασκαλία της ρομποτικής. Νομίζω ότι δώσαμε πολλά κίνητρα. Ασχοληθήκανε με τους Βυζαντινούς καταπέλτες. Έχουμε λοιπόν πολιορκητικό κρυό. Κάναμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Κάναμε έναν αγώνα με χορηγίες για να πάρουμε τα ρομποτάκια μας. Στο συνέδριο πληροφορικής συμμετέχουν 2.746 μαθητές και 423 εκπαιδευτικοί από 149 σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας.